Αναφορά του ΦΠΑ της εστίασης, το 13% ζητεί ο γραμματέας του ΣΕΓΕ στην Κορινθία Χρήστος Δούσικος, τονίζοντας ότι η απόφαση για αύξηση του συντελεστή είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα νέων εργαζομένων. Παράλληλα, μίλησε και για το νέο σχέδιο εκπαίδευση των εργαζομένων και των επιχειρηματιών στην εστίαση. Έχουμε πλέον βαρεθεί να συζητάμε. Άλλη μια φορά θα πούμε και θα επικαλεστούμε την υπομονή όλων, διότι μας εμπέζουν. Κάθε φορά που νιώθουν την ανάγκη για επικοινωνιακούς λόγους ότι πρέπει να ενισχύσουν το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, βγαίνουν και ανακοινώνουν για το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι απαράδεκτο. Το ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο, αν όχι να καταργηθεί, τουλάχιστον για 2 χρόνια στην εστίαση. Πρέπει να μειωθεί όμως σε όλα τα προϊόντα. Δεν έχει κανένα νόημα να το μειώσουμε μόνο στην εστίαση. Εάν δεν ακολουθήσουμε την πεπατημένη άλλων χωρών, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα και ειδικά γύρω από τη Μεσόγειο και οι οποίες έχουν εφαρμόσει ΦΠΑ 4, 5, 6%, 6,5%, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε κανέναν. Άρα δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε συνεχώς αυτές τις συζητήσεις. Έπρεπε άμεσα ναι σε αυτό το πολυνομοσχέδιο τώρα, που ξεκίνησε ήδη η σεζόν και όχι τον Ιούνιο, να έχουμε τη μείωση του ΦΠΑ, όπως είπα, αν όχι την κατάργηση για 2 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα δυνατά δυνατά, ούτως ώστε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να μας εμπέζουν. Και πρέπει οι συνάδελφοι του κλάδου, οι επιχειρηματίες του κλάδου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, και οι έμποροι και οι ΕΣΕ και οι ΕΣΕΒΕ, να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να μην ξαναπέσουμε σε τέτοιου είδους γούβα με κινούμενη άμμο που μας τραβάει προς τα κάτω. Ναι, πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο και να καταργηθεί σε όλα τα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος εδώ στην Κορινθία έχει έρθει στο τελικό στάδιο που θα υλοποιήσει ένα σχέδιο εκπαίδευσης των επιχειρηματιών αλλά και των εργαζομένων που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Βέβαια και αυτό πάλι με καθυστέρηση των ιδίων των υπηρεσιών φτάσαμε ως εδώ. Εν πάση περιπτώσει έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και την μεθεπόμενη εβδομάδα μετά το Πάσχα θα κάνουμε μια συστήψη για το πώς θα οργανωθεί και θα καλέσουμε τα μέλη που ήδη έχουν δηλώσει και εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον από αυτή την πλευρά, στο ξεκίνημα της σεζόν, να τους δώσουμε τα απαραίτητα βοηθήματα που χρειάζονται στη δουλειά τους, ώστε να κυλήσει όμορφα και ομαλά η σεζόν. Βέβαια, αυτό εμπεριέχει και κάποια χρήματα τα οποία θα πάρουν. Ίσως και αυτό να είναι μια βοήθεια, αλλά ας δούμε. Ας προχωρήσουμε λιγάκι, ας πάμε παρακάτω και να τα βλέπουμε. Ας έχουν υπόψη τους πάντως ότι είμαστε εδώ, ενεργούμε, λειτουργούμε, δεν υπάρχει κανένας άλλος να βοηθήσει. Αν δεν βοηθήσουμε εμείς μόνοι μας τον εαυτό μας, και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο σκεπτικό του ότι ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διατηρήσουμε ζωντανές επιχειρήσεις μας. Μην περιμένουμε από κανέναν άλλον, δεν θα μας σώσουν.